Έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα το αποτέλεσμα της διεξαχθήσεως ονομαστικής ψηφοφορίας για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Ψήφισαν συνολικά 298 βουλευτές. Κατά το άρθρο 84 του Συντάγματος, όπως γνωρίζετε, ψήφος εμπιστοσύνης δίδεται όταν υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών. Δηλαδή, επί των 298 παρόντων, 150 βουλευτές θα πρέπει να ψηφίσουν τουλάχιστον ναι. Υπέρ της έδωσαν στην κυβέρνηση ψήφο εμπιστοσύνης 153 βουλευτές. Αρνήθηκαν ψήφο 145 βουλευτές. Συνεπώς, η κυβέρνηση έτυχε τις ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής όπως προβλέπουν το άρθρο 84 του Συντάγματος και το άρθρο 141 του Κανονισμού της Βουλής. Παρακαλώ το Σώμα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπευθύνη του επικύρωσης των πολιτικών της σημερινής συνεδρίας. Το Σώμα παρέσχε τη ζητητή εξουσιοδότηση. Δέχεστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σημείο αυτό να λύσουμε τη συνεδρίαση. Με τη συνένεση του Σώματος λύεται η συνεδρίαση για τη Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2011, ώρα 18. Το απόγευμα με αντικείμενο εργασιών του Σώματος, συζήτηση επικέρων ερωτήσεων, νομοθετική εργασία σύμφωνα με τη ημίσια διάταξη που σας έχει διανεμηθεί.